αποφάσισε να αποσυρθεί για να σώσει τη δημοκρατία. Αυτό ουσιαστικά είπε ο Τζο Μπάιντεν σε τηλεοπτικό του διάγγελμα από το Οβάλ γραφείο, εξηγώντας τους λόγους που τον έκαναν να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα. Μεταξύ άλλων ανέφερε και τα εξής: «Ήταν η τιμή και το προνόμιο της ζωής μου να είμαι ο πρόεδρός σας, όμως η υπεράσπιση της δημοκρατίας η οποία διακυβεύεται είναι πιστεύω σημαντικότερη από οποιονδήποτε τίτλο. Τις τελευταίες εβδομάδες έγινε προφανές για εμένα ότι έπρεπε να ενώσω το κόμμα μου και το έθνος. Τώρα είναι η στιγμή, η εποχή να αποκτήσουμε νέες φωνές». Η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις είναι έμπειρη, δυνατή, σκληρή και ικανή υποψήφια για το αξίωμα. Υπήρξε απίστευτη συνεργάτιδα για μένα και ηγέτης για τη χώρα μας. Τώρα εναπόκειται σε εσάς, τον Αμερικανικό λαό, να επιλέξετε, συνέχισε. Ο ίδιος δεν παρέλειψε να κάνει υπαινιγμό και για τη μεγάλη του ηλικία, κάνοντας λόγο για την ανάγκη να υπάρξουν νεότερες φωνές, ωστόσο μάλλον δεν ήθελε να επεκταθεί περισσότερο σε αυτό το θέμα. Νωρίτερα αυτό το μήνα σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στις 8 Ιουλίου, ο Μπάιντεν εξέφρασε την απογοήτευσή του προς όσους τον παρότριναν να αποχωρήσει, ιδιαίτερα τις κομματικές ελίτ, τους ειδικούς και τους χορηγούς. Στις 17 Ιουλίου σε συνέντευξή του στο Bet News είπε ότι θα επανεξετάσει την απόφασή του να θέσει υποψηφιότητα μόνο εάν οι γιατροί τον προειδοποιούσαν για μια σοβαρή ιατρική κατάσταση.